Αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ευρωεκλογές 2019, συνάντηση με τον τύπο. Απόψε φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρο Νεοφύτου. Κύριε Νεοφύτου, καλωσορίσατε στο στούδιο της εκπομπής. Καλησπέρα. Μαζί μας για να σας υποβάλουν ερωτήματα είναι η συνάδελφος από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Στέλλα Μιχαήλ. Καλησπέρα και από καλησπέρα, Στέλλα. Από την εφημερίδα Χαραυγή, ο συνάδελφος Νεόφυτος Νεοφύτου. Καλησπέρα, Νεόφυτε. Και από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, κυραλή Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, Ραλή. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με το θέμα της επικαιρότητας που είναι η ΑΟΣ. Πώς αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις? Κοιτάξτε, είναι μια ομή επίθεση ενάντια στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια χώρα έχει έδαφος, έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, έχει ένα αέριο χώρο. Έχουμε την εισβολή από το 1974 επί εδάφους και τώρα επιχειρείται επίθεση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ναι, η χώρα μας είναι κάτω από κίνδυνο και βρισκόμαστε υπό επίθεση της Τουρκίας. Είναι γι' αυτό που, παρά το ότι έχουμε ευρωεκλογές και είναι κατανοητό ο καθένας να έχει τις απόψεις του, θα ανέβουν και λίγο οι τόνοι. Όμως εδώ δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση ή παρατάξεις. Κινδυνεύει ο τόπος και η σταθερότητα της χώρας. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα από πολιτικά εργαλεία. Όπως πράττει η κυβέρνηση και κάποια από τα κόμματα στις δικές τους ευρωπαϊκές ομάδες. Χρειάζεται και ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας ότι βρισκόμαστε απέναντι από οποιασδήποτε προκλήσεις. Είναι σημαντική η στήριξη που έχουμε ήδη τόσο από χώρες που έχουμε συνάψει μεταξύ τους τριμερείς συνεργασίες, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, αλλά και η καθαρή στήριξη της Ενωμένης Ευρώπης. Θα ήταν καλύτερο να αποφεύγονται στο εσωτερικό και τοποθετήσεις. Και είμαι ευθύς εκ μέρους της αριστεράς που ενώ καταδικάζει τις επιθέσεις προχωρεί παραπέρα για να πει ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα αίτια και τα αιτιατά και ότι δήθεν η πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη διευκολύνει την τουρκική επιθετικότητα. Θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις είναι επιζήμιες για την εθνική μας υπόθεση. Δεν είναι ώρα για κομματικό ρεβανσισμό, ούτε για αυτοδικαίωση. Έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Γιατί αλίμονο αν από το εσωτερικό την ώρα που ζητούμε τη στήριξη της Ευρώπης και του διεθνούς παράγοντα να βγαίνουν μηνύματα ότι υπάρχουν αίτια και αιτιατά, άρα και άλοθοι της τουρκικής επιθετικότητας. Μας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Στέλλα Μιχαήλ. Κύριε Νεοφύτου, υπάρχει το ερώτημα όμως, το οποίο παραμένει, γιατί να αντιμετωπίζουμε, γιατί να έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτή την κατάσταση, να δεχόμαστε, όπως είπετε, απειλή. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η κυβέρνηση έχουν αναφέρει πάρα πολλές φορές και το γεγονός ότι ήταν και η ρητορική της Τουρκίας και ήταν κατά κάποιον τρόπο και προβλεπτή η πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει με ενέργεια στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η προληπτική πολιτική όμως θεωρείται επιτυχημένη όταν εξασφαλίζει απλώς μετά το γεγονός κάποιες ανακοινώσεις στήριξης και μια υποστήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία? Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε την Τουρκία από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες και αν μου επιτρέπετε θα το συνδυάσω εδώ και με το ίδιο το Κυπριακό,
το οποίο εδώ και δύο χρόνια βλέπουμε ότι μπήκε κατά κάποιον τρόπο σε δεύτερη μοίρα, ήταν στην προμετωπίδα τα ζητήματα της ενέργειας και σε ό,τι αφορά όχι μόνο τον προγραμματισμό και σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, αν θέλετε, και με συνεργασίες με έμπρακτες κινήσεις που φαινόταν να θυσιαζόταν ίσως, θα μπορούσε να πει κάποιος επικριτής της κυβερνητικής πολιτικής των Κυπριακών για να υπάρξει μια πρόταξη ενεργειακών ζητημάτων. Ακριβώς το αντίθετο. Το Κυπριακό δεν μπήκε στο περιθώριο εκ μέρους της δικής μας πλευράς, εκτός και αν κάνει το δικηγόρο του διαβόλου ή εκτός και αν υιοθετεί κάποιος τη θέση της αριστεράς ότι είναι εξυπαιτιότητη της δικής μας πλευράς που δεν επαναρχίζει ο διάλογος, όταν υπάρχουν σαφέστατες οι τοποθετήσεις της κυβέρνησής μας ότι θα θέλαμε ακόμα και την επομένη του Κρασμοντανά να συνεχίζαμε από εκεί που μείναμε και υπήρξε το αδιέξοδο. Και το δηλώνουμε και τώρα, ότι η δική μας πλευρά είναι πανέτοιμη για την επανέναρξη του διαλόγου. Όσον αφορά για την ενέργεια, εδώ έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη διεθνή κολοσσή στον τομέα της ενέργειας δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Είχαμε γεωτρήσει από την Total και από την Exxon Mobil. Και παρά τις απειλές της Τουρκίας δεν τόλμησε να παρεμποδίσει. Φυσικά πήγε να παρεμποδίσει μια γεώτρηση της ΕΝΗ. Γι' αυτό και βλέπετε τη στρατηγική της κυβέρνησης πως προσπαθεί να υπάρξουν περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ της ΕΝΗ και της Total. Γιατί άλλο η ΕΝΗ και η Ιταλία, άλλο η Total και η Γαλλία και άλλο η Exxon Mobil και η Αμερική. Και ακούσαμε σήμερα και τον Υπουργό Ενέργειας να δηλώνει ότι είναι σε καλό δρόμο η περαιτέρω συνεργασία με την Total και η περαιτέρω συνεργασία της ΕΝΗ μαζί με την Total. Όσον αφορά την επιθετικότητα της Τουρκίας, και πάω πίσω σε αυτούς που προσπαθούν να βρουν τα αίτια και τα αιτιατά και αναφέρομαι στις δηλώσεις του Ακέλ. Αγνοούν ένα πράγμα. Οι συντεταγμένες στις οποίες παράνομα ενεργεί σήμερα η Τουρκία δεν καθορίστηκαν χτες για να ψάχνουμε τα αίτια και τα αιτιατά και ότι δήθεν η πολιτική Αναστασιάδη διευκολύνει τον Ερντογάν και την τουρκική προκλητικότητα. Για όσους έπρεπε να γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν, θα πω ένα ιστορικό γεγονός. Ότι αυτές οι συντεταγμένες υποβλήθηκαν από την Τουρκία παράνομες μεν, αλλά από το 2006. Και το 2006 δεν ήταν ο Αναστασιάδης να του φορτώνουμε και αυτά. Άρα πράξαμε και υιοθετήσαμε μια συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική. Είχε αποτελέσματα. Η Τουρκία προκαλεί σήμερα, αλλά έχουμε αυτό την στήριξη από τη διεθνή κοινότητα και από την Ευρώπη. Όμως θέλω να είμαι και δεν θα πάψω να είμαι ένας πραγματιστής. Και είμαι εξ εκείνων που το Σεπτέμβρη του 2018 είπα ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένους σχεδιασμούς να τριχοτομήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη και να γκριζάρει μια περιοχή και το έδειξε από τις συντεταγμένες του 2006 μια περιοχή ότι ανήκει σε εκείνη και να γκριζάρει και μια περιοχή ως αδειοδοτημένη χώρα για να κάνει εξορίξεις στο παράνομο ψευδοκράτος και στις παράνομες συντεταγμένες του. Μα δεν είναι τυχαία που επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή ανοιχτά της Πάφου, κύριε Πρόεδρε? Διότι είναι μέσα στις συντεταγμένες, ναι,
που κατέθεσε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κύριε Κωνσταντίνου, το 2006. Μάλιστα, δεν αμφισβητείται αυτή. Από την άλλη. Μια αμφισβητούμενη περιοχή. Το είπαν και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί στην ανακοίνωση. Οι Τούρκοι. Claim it by. Ναι. Και οι Αμερικανοί το λένε. Μα το κατάθεσε το 2006 η Τουρκία. Παραδόν, ναι, αλλά είναι πριν 13 χρόνια. Ναι, αλλά είναι αμφισβητούμενη περιοχή. Δεν είναι αμφισβητούμενη. Τι? Με βάση το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και σε εκείνη την περιοχή έχουμε οικόπεδα που βγήκαμε σε διαγωνισμό και θα βγει η Κυπριακή Δημοκρατία. Έρχομαι σε ένα άλλο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν με εξεκίνουν και ποτέ. Δεν υιοθέτησα μια γραμμή ότι επειδή χτίζουμε αυτό το δίχτυ συνεργασιών θα έρθει η οποιαδήποτε χώρα να κάνει πόλεμο για την Κύπρο. Όταν τρυπάει η ExxonMobil, όταν τρυπάει η Total, οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι θα προστατεύσουν τις εταιρείες τους. Την ίδια ώρα πολλές φορές το είπα και δημόσια. Είναι αρκετό να προστατεύεται η μισή ΑΟΣ, όμως, κύριε Νεοφύτου. Είναι ένα, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Τι ανεμάνεται δηλαδή, ότι επειδή στηρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, εδώ είναι το ερώτημα προληπτικό τι θα μπορούσε να πράξει η Κυπριακή Δημοκρατία όταν υλοποιεί με το ενεργειακό της πρόγραμμα ως έχει το κυριαρχικό δικαίωμα, ταυτοχρόνως να μπορεί να λάβει μέτρα που να αποτρέψει ενδεχομένως κινήσεις όπως αυτές που βλέπουμε σήμερα, διότι πάλι κουτσουρεύουν στην πραγματικότητα κυριαρχία. Ο Πρόεδρος μίλησε για δεύτερη εισβολή μετά το 1974. Έχει δίκιο ο Πρόεδρος, αλλά επαναλαμβάνω. Αυτή η διεθνή στήριξη θα υπήρχε αν η Κύπρος δεν ήταν στην Ευρώπη. Ρωτώ. Γιατί ευρωεκλογές έχουμε και επιτέλους να μιλούμε για την Ευρώπη. Η Ένη Κύπρος ήταν ένα νησί πεταγμένο στο πέλαγος. Χωρίς να συμμετέχει στην Ευρώπη. Θεωρείται αν χτες συνεδρίαζαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα είχαν αυτή τη ξεκάθαρη στήριξη. Από την άλλη, δεν ανήκουμε σε στρατιωτική συμμαχία. Δεν θα ήταν καλύτερα, κύριε Πρόεδρε, όμως. Αν τολμούσε κανένας να πει στην Κύπρο, να σκεφτούμε καν ότι η Κύπρος πρέπει να ενταχθεί σε μια στρατιωτική συμμαχία, θα μας κρεμάζαν οι φίλοι αριστεροί ανάποδα στην πλατεία Ελευθερίας. Καλά, και η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ είναι και οι δύο. Ναι, να το θέσουμε διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα? Δεν κύριε Πρόεδρε, κάτι την Ελλάδα. Να το θέσουμε διαφορετικά. Όσον αφορά τις συνεργασίες οι οποίες καλώς γίνονται, που αναπτύσσονται με τις διάφορες χώρες της περιοχής, δεν θα ήταν καλύτερα να είχαμε και κάποιες αμυντικές συνεργασίες με τις χώρες αυτές? Θέλετε την άποψή μου? Παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι ενάντια στην πιθανότητα κάποιες από αυτές τις συνεργασίες, και ξέρετε τη θέση μου για το Ισραήλ. Τον άλλοτε ξεχασμένο μας γείτονα. Αλλά ποιο είναι το πολιτικό κλίμα, κύριε Κωνσταντίνου? Την ώρα που γινόταν η τριμερής στο Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρο, Ισραήλ, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, την επόμενη μέρα το ΑΚΕΛ κατέθετε ψήφισμα στη Βουλή να καταδικάσουμε το Ισραήλ και την Αμερική. Και τώρα, εσύ τώρα μου λες για στρατιωτικές συνεργασίες. Μάλιστα. Να κάνω στρατιωτικές συνεργασίες. Να τολμήσει κανείς να βάλει στο τραπέζι στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ ή με το ΝΑΤΟ? Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να δώσουμε και το λόγο στον Νεοφύτο από τη Χαραυγή. Κύριε Αβέροφ, οι πολιτικές κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εδώ, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε ένα διέξοδο στο Κυπριακό. Καμία προοπτική για συνομιλίες. Βλέπουμε εδώ να γίνεται μια δεύτερη τουρκική εισβολή, όπως την ονόμασε ο Πρόεδρος, στην Κυπριακή ΑΟΣ, και δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτή η κατάσταση μας οδηγεί προς την οριστική διχοτόμηση. Και την ίδια στιγμή που ζητείτε ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο, εδώ στην παρέμβαση σας αρχικά είδαμε ότι επιτίθεστε εναντίον του ΑΚΕΛ. Πώς θα να ζητείτε ενότητα από τη μια και από την άλλη να επιτίθεστε εναντίον του ΑΚΕΛ? Αν θέλετε ενότητα, πρέπει να ακούσετε και το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε στο διάστημα αυτό για την
τουρκική προκλητικότητα, αλλά φαίνεται δεν ληφθήκαν συμπροληπτικά μέτρα. Και έχετε πει για τους εταίρους, για τους ευρωπαίους εταίρους. Ο κύριος Αναστασιάδης στην άτυπη συνάντηση τι εξασφάλισε. Ζήτησε πληροφορίες δημοσιογραφικές, λένε ότι ζήτησε έμπραχτα μέτρα και είχε αντιστήριξη μόνο 4 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητέ μου κύριε Νεοφύτου, να ξέρω και πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Δεν βγαίνουν συμπεράσματα σε άτυπη σύνοδο. Και η σύνοδος, η χτεσινή, ήταν άτυπη. Το επίσημο συμβούλιο θα είναι προς το τέλος του Μάη. 28 του μήνα. 28 του μήνα και ο ίδιος ο πρόεδρος είπε σήμερα σε δήλωση του, μην αναμένετε ούτε στις 28 μήνα, γιατί είναι δύο μέρες μετά τις ευρωεκλογές. Μην αναμένετε μέτρα, ούτε στις 28 του μήνα. Ναι, αυτό μας είπε το επόμενο συμβούλιο τον Ιούνιο. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν μπορεί ένα άτυπο συμβούλιο να βγάλει συμπεράσματα και αποφάσεις. Είναι σε κανονικό συμβούλιο. Και αυτό θα γίνει προς το τέλος του Μάη και οι αρχές του Ιούνιου. Και εκεί υπάρχει δέσμη εισηγήσεων που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στους εταίρους του για να υπάρχουν και συμπεράσματα και αποφάσεις. Και όχι μόνο διακηρυκτικές και με βάση την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μιλήσατε και συμφωνώ μαζί σας. Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Και βεβαίως εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Και πρέπει να κρυθεί αυτή η κυβέρνηση τι παράλαβε και τι παραδίδει. Πού ήταν η χώρα και πού βρίσκεται. Και ξέρουν οι Κύπροι πολίτες. Και ξέρει η κυπριακή κοινωνία. Και τι παραλάβαμε και πόσο νιώθουν σήμερα κάποια περισσότερη σιγουριά, καλύτερα τα πράγματα, σίγουρα δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά είμαστε στο καλό δρόμο. Το Κυπριακό μιλήσατε, ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, το Κυπριακό ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ούτε είχαμε τουρκική, δεύτερη τουρκική εισβολή. Θα μιλήσουμε για το Κυπριακό. Έχετε πει για την ενότητα. Αν εννοείται ενότητα, ότι πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούω την αριστερά να ισοπεδώνει τα πάντα και να σιωπώ, το είπα στο συνέδριό μας και έδωσα μια υπόσχεση και στους πολίτες και στους συναγερμικούς. Η ανοχή, τέλος. Δεν μπορεί να δημιουργεί ηθικό πλεονέκτημα εναντί οποιοδήποτε η αριστερά, γιατί θεωρεί ότι πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ είτε κινδυνεύει η χώρα είτε όχι να μηδενίζει τα πάντα. Και είπα και θα επαναλάβω, ανέμενα όπως ολόκληρος ο κυπριακός λαός την ώρα που η χώρα κινδυνεύει όλοι να στηρίξουμε την χώρα. Και έχουμε μέρες, εβδομάδες και μήνες ατέλειωτους να κάνουμε την κριτική μας και τα άλωθή μας όσον αφορά το Κυπριακό. Να είναι προσεκτική η παράταξη και το κόμμα που πήγαν να τσιμεντώσουν τον ναι. Και με τη διέλευση του χρόνου το μόνο που παρατηρούμε είναι το τσιμέντωμα της κατοχής. Και αν μου επιτρέψετε, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνου, να πω ένα πράγμα. Γιατί ακούω τελευταία το ΑΚΕΛ και το κόμμα της αριστεράς να παρουσιάζονται ως οι μόνοι που γνιάζονται για τη λύση. Μετρήθηκαν στην ιστορία του Κυπριακού. Όταν έπρεπε να πάρουν πράξεις. Όταν έπρεπε να πάρουν αποφάσεις. Και δεν αναφέρω μόνο το 2004. Ο Σάκης είχαμε κάτι συγκεκριμένο για να προχωρήσει το Κυπριακό. Ζήγησαν το κόμμα και την πατρίδα και προτίμησαν το κόμμα. Και το 2004, αλλά και όταν στη Νέα Υόρκη είπαν ναι για το αγγλοκαναδικό βρετανικό σχέδιο και ερχόμενοι στην Κύπρο, θυμήθηκαν ότι προέρχεται από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Μαθήματα πατριωτισμού
σύνεσης και σοφροσύνης και για το Κυπριακό, αλλού να τα κάνει το ΑΚΕΛ. Κύριε Πρόεδρε, κυβερνάτε εδώ και 7 χρόνια. Κρίνεστε εσείς τώρα. Η αριστερά έχει κριθεί αυτό το οποίο έχει κριθεί. Και θα ήθελα να μας πει και να τοποθετηθείτε για να γνωρίζουν και οι πολίτες. Το 2004 εσείς πιστεύετε ότι λαθασμένα απερριφθήκε το συγκεκριμένο σχέδιο? Πέστε μας. Τώρα μου βγήκατε και του όχι. Ρωτώ εσάς, ρωτώ. Εσείς που νύχτη ημερών αγωνίζεστε, το κόμμα της αριστεράς που αγωνίζεται. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι της αριστεράς. Για την αριστερά, διορθώνω και απολογούμε. Προσωπεί τον δημοσιογράφος είναι εδώ ο κύριος Νεοφύτου. Κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Νεοφύτου, με συγχωρείτε. Μπορεί να είναι και δικηγόρος του διαβόλου. Ναι. Το 2004, είναι και επαφή της, το 2004 αποφάσισε ο λαός και απόλυτα σεβαστή η τοποθέτηση και η τιμιγορία του και έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να εργαστούμε, να φέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που απέρριψε ο κυπριακός λαός. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Είναι ο πρώτος πρόεδρος που κατάφερε να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υιοθετηθεί και από τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πεμπτουσία του Κυπριακού, η ασφάλεια. Ποτέ προηγουμένως στην ιστορία του Κυπριακού δεν τέθηκαν τα θέματα ασφάλειας με τέτοιο ξεκάθαρο τρόπο. Να έχει στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μιλά πως με τη λύση του Κυπριακού η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα φυσιολογικό κράτος. Χωρίς ξένους εγγυητές και χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Ναι, επειδή λαμβάνουμε υπόψη το αποτέλεσμα και την τιμιγορία του λαού, γι' αυτό και προσπαθούμε μέσα από τη λύση να απαλλαχτούμε από τις καταραμένες εγγυήσεις και από την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να δώσουμε το λόγο και στην Ραλή Παπαγεωργίου. Παρακαλώ. Που δεν είναι από την Πάφο, αλλά τι να κάνω. Είναι και από την Πάφο ο Νεοφύτος, είπαμε και προηγούμενος, αλλά δεν ακούσατε κύριε Πρόεδρε. Εγώ άκουσα και ξέρω πολύ καλά ότι είμαστε ένα υπέροχο πάνελ. Ναι. Με τρεις παφίτες. Και έχουμε στη μέση τις εξαιρετικές μας κυρίες. Μάλιστα. Και θα περάσουμε ωραία. Και πλαισιώνονται από τρεις παφίτες. Λοιπόν, χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα. Κινδυνεύουμε, είπατε. Ναι. Εάν κινδυνεύουμε, κύριε Νεοφύτου, το να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα στο τέλος του Μάη, στο τέλος του Ιούνιου, δεν είναι αργά? Και αν μου επιτραπεί η φράση λίγο Bayramdan Sondra, όταν το Μπαρμπαρός είναι στο τεμάχιο 8 και το Φατίχ μερικά μίλια έξω από την Πάφο, τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά, πολύ φοβάμαι, τέλος του Μάη, τέλος του Ιούνιου, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει και αν θα λάβει μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Και το δεύτερο, είχατε μιλήσει για τσουνάμι. Μας περιμένουν εξελίξεις τσουνάμι, είχατε πει. Εννοούσατε το Φατίχ ή κάτι άλλο? Να περιμένουμε κι άλλο τσουνάμι. Ακούστε. Ναι, η χώρα είναι κινδυνεύει. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση. Και να μετρούμε την κάθε κουβέντα μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τούτε θα στρατικοποιήσουμε τα ζητήματα. Πρώτον, δεν έχουμε τις δυνατότητες. Και ξεκαθαρίζουμε το δεύτερο, ότι ούτε και έχουμε στρατιωτικές συμμαχίες που θα έρθουν να πολεμήσουν για μας. Άρα τα όπλα μας είναι πολιτικά. Και πρέπει και τα μηνύματα που στέλνονται από την Κύπρο να είναι σαφέστατα για να ενισχύουν και τις πολιτικές μας προσπάθειες στο εξωτερικό. Ναι, μίλησα για τσουνάμι. Το ενδεχόμενο του κινδύνου της διχοτόμησης, αλλά έχοντας υπόψη και τον τρόπο που η Τουρκία πολιτεύεται. Είναι μια πολύ δύσκολη χώρα και έρχομαι και σε κάτι που θέλω και εν όψη και ευρωεκλογών να ξεκαθαρίσω, κυρία Παπαγεωργίου. Είχαμε ως Δημοκρατικό Συναγερμό μια παραδοσιακή θέση. Ότι η Τουρκία, με το να είναι ανοιχτή η πόρτα προς την Ευρώπη, δημιουργείται και ένας καταλύτης
για την επίλυση του Κυπριακού. Θα ξεκαθαρίσω μια πολιτική θέση. Αυτή η Τουρκία που επιτίθεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, αυτή η Τουρκία που καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια της τη χώρα, αυτή η Τουρκία με αυτή την επιθετική ρητορική στη γειτονιά, δεν μπορεί να ελπίζει στην Ευρώπη. Και αυτή δεν είναι θέση μόνο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό το θεωρείτε καλό δηλαδή? Ναι, να ξέρει η Τουρκία ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και από την άλλη να ελπίζει. Αν η Τουρκία... Άρα μιλούμε για μέτρα. Πότε θα ληφθούν? Επαναλαμβάνω, τα συμβούλια είναι στις επόμενες εβδομάδες. Και το Bayramdan Sondr τι θα είναι? Δεν το Bayramdan Sondr. Σόντρα, πώς θα λέτε, θα μας μάθετε και την τουρκική διάλεκτο. Είναι επίσημη η γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορείτε να το μάθετε κι εσείς. Ναι, βεβαίως. Δεν νομίζω ότι οι 2-3 εβδομάδες είναι χρόνος ο οποίος δεν μπορεί να περιμένουμε για να πάρθουν. Α, μιλάμε για μέτρα τέλος του Μάη, δηλαδή, σε αυτό το συμβούλιο. Όχι, γιατί... τον Ιούνιο είπαμε. Ιούνιο, 1,5 μήνας. Και. Τι θες να κάνουμε, αγαπητοί μου? Εννοείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Ναι, αλλά αυτό που εννοώ εγώ. Τι εννοούμε, να βγάλουμε τον 7ο στόλο της Κύπρου, να παραχτυπήσουμε το Φατίχ και τον Πορθητή? Δεν ξέρω, εσείς είστε πολιτικός. Να μας πείτε εσείς. Με ρεαλισμό. Έχουμε άλλο από πολιτικά εργαλεία. Αλλά και να σας πω και κάτι, έτσι για θέμα υπόθεσης, πέστε ότι είχαμε και 5 φρεγάτες. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να κηρύξουμε πόλεμο? Όχι, κανένας δεν μίλησε για να δημιουργηθεί ένταση, κύριε Πρόεδρε. Όχι, κύριε Κωνσταντίνο, όχι. Μας ακούν οι πολίτες. Ναι. Και λέω υπόθεση. Πέστε ότι είχαμε και 5 φρεγάτες στο στόλο μας. Μπορεί να ήταν αποτρεπτικός παράγοντας. Δεν είναι για να επιτεθείς, μπορεί να είναι για να αποκρούσει κάποιος. Εννοείται ότι έπρεπε. Και αν είχαμε φρεγάτες, θα ξεκινούσαμε πόλεμο. Όχι να ξεκινήσουμε, απαντώμε και αμυνούμαστε. Εσείς μιλήσατε για επίθεση προηγουμένως που δεχόμαστε. Ναι, δεχόμαστε επίθεση και πρέπει να την ενημερώσουμε με πολιτικά όπλα. Για να μην διακινδυνεύσει και η σταθερότητα της χώρας. Το ερώτημα, κύριε Νεοφύτου, είναι πρακτικά. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί η Κύπρος να κάνει για να προστατευτεί όντως? Κυρία Μιχαήλ, όμορφα και πατριωτικά λόγια δοκιμάστηκαν πολλάκις. Και σας λέω την θέση μου. Και 5 φρεγάτες να είχαμε, αν κάποιος με ρωτούσε την άποψή μου, δεν είναι ώρα να ανοίξω πόλεμο με την Τουρκία. Είναι αποτρεπτικός παράγοντας όμως, ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Να αποσταθεροποιήσω τη χώρα την ώρα που είμαι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εξαντλήσω όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα, όλα τα διεθνή φόρα για να κρατήσω από μια τη σταθερότητα της χώρας, την ασφάλεια και από την άλλη να αποκρούσω την επιθετικότητα της Τουρκίας. Μα πάντα ήταν αμυντικός ο προσδιορισμός και της Εθνικής Φρουράς, ποτέ δεν είπε κανένα στο αντίθετο, κύριε Νεοφύτου. Κύριε Πρόεδρε, έχετε αναφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τις σχέσεις της με την Τουρκία. Δεν έχει πολύ καιρό όμως που στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισε άνευ όρων αναβάθμιση της τηλωνιακής σχέσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άνευ όρων. Να σας εξηγήσω κάτι, αγαπητέ μου. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σήμερα βλέπει με πολύ δυσπιστία την Τουρκία. Με πολύ δυσπιστία. Για τους λόγους που σας εξήγησα. Και είναι το μόνο κόμμα στην Ευρώπη που έχει τόσο ξεκάθαρες θέσεις για την Τουρκία. Το θέμα της τελωνιακής σύνδεσης και η καλυτέρευση της συμφωνίας είναι κάτι που συνάδει με την πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, βλέποντας
μηδενικές τις σημερινές πιθανότητες της Τουρκίας να ενταχθεί ως πλήρες μέλος, θέλουν να έχουν κάποιες εμπορικές και τελωνιακές σχέσεις με μία δύναμη οικονομική και με ένα πληθυσμό 80 εκατομμυρίων. Γι' αυτό είναι οικονομική δύναμη η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία, αγαπητή μου, σήμερα. Η Τουρκία, αγαπητή μου, είναι στους G. Ναι, 17η οικονομία στο παγκόσμιο. Για να μην... Μια συναλλαγματική κρίση που επηρεάζει πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για την οικονομία. Θα μιλήσουμε. Χαίρομαι να μου ρίξετε την μπάλα στο γήπεδο. Να περάσουμε και στα καθαρό γήπεδο. Βεβαίως, αλλά... Θα παίξουμε μπάλα. Δεν έχει μάτς απέναντι μας. Θα παίξουμε μπάλα. Η Τουρκία είναι στο G20. Από την άλλη, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Και έχουν αντίκτυπο και στα κατεχόμενα. Ναι, ναι. Και να σας κάνω και μια πρόβλεψη και να κλείσω. Η Τουρκία, όσο και να το προσπαθήσει ο Ερντογάν, δεν γλιτώνει το IMF. Είναι ζήτημα εβδομάδων, μηνών. Κύριε Νεοφίδου, επειδή συνήθως... Κάτι τελευταίο, Στέλλα, για να αλλάξουμε ενότητα, γιατί έχουμε πάρει τον μισό χρόνο. Επειδή λέτε πολλές φορές ότι είστε πραγματιστής, και πολλές φορές μιλάτε και με τρόπο που δεν είναι, αν θέλετε, δεν τον χαιρετίζουν. Όλοι γιατί λέτε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι αρεστά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Αβύροφ Νεοφίτου, αν μπορεί να μιλήσει ειλικρινά προς τους πολίτες που μας παρακολουθούν. Για κάτι το οποίο ουσιαστικά, εμπειρικά, αν θέλετε, το κρίνουμε και ως απλοί πολίτες, όχι μόνο ως πολιτικοί που διαμορφώνουμε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη γεώτρηση της Τουρκίας βάζει και την ταφόπλαγα στην Ομοσπονδία, κύριε Νεοφίτου, τη στιγμή που αναζητούσαμε την βάση για να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, επανειλημμένως να μας έχει στείλει μηνύματα των τελευταίων καιρών ότι μιλούν ή θέλουν δύο κράτη ή στην Ομοσπονδία. Αν είμαστε ρεαλιστές, πρέπει ίσως να το αναγνωρίσουμε. Είπαν πολλοί και ο πρόεδρος και εσείς νομίζω ότι τέλειωσαν οι διαδικασίες του Κυπριακού με τον τρόπο που τις γνωρίζαμε. Ακούστε, κυρία Μιχαήλ. Επειδή είμαι ρεαλιστής και πραγματιστής, σας λέω ότι δεν υπάρχει σχέδιο β' για το Κυπριακό πέραν του πλαισίου της Ομοσπονδίας. Και θα εξηγήσω. Ποιες είναι οι δύο εναλλακτικές? Η μία είναι να πάμε πίσω στο Ενιοκράτος του 60 και εμείς οι Ελληνοκύπροι έχουμε την αίσθηση ότι θα πάμε πίσω στο ενιαίο κράτος του 60 με τη διοίκησή μας όπως είναι μετά το 64. Μόνο οι Ελληνοκύπροι στις δομές της εξουσίας. Όταν οι Τουρκοκύπροι, και αν μας βοηθήσει η αγαπητή η κυρία Ραλή, όταν μιλούν να φύγει η Ομοσπονδία από το τραπέζι, το όραμα τους δεν είναι αυτό που οραματίζονται όσοι στην ελληνοκυπριακή κοινότητα θέλουν να ενταφιάσουν την Ομοσπονδία. Το όραμα τους εκείνους είναι να πάμε σε δύο κράτη. Με παραμονή των τουρκικών εγγύησεων και παραμονή των επίκων και παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων, και θέλουν και κάτι επιπρόσθετο. Και δύο κράτη ανεξάρτητα, και τις εγγύησεις να παραμένουν στο ανεξάρτητο κυρίαρχο του κράτος και όλα τα υπόλοιπα που είπα, και επιπρόσθετα να έχουμε δύο κράτη ισότιμα, όχι μόνο ισότιμα στην Κύπρο, αλλά και ισότιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Τόσο οι Ελληνοκύπροι που έχουν την αίσθηση ότι αν φύγει η Ομοσπονδία θα πάμε σε ενιαίο κράτος του 60 με τη διοίκηση του 64, και οι Τουρκοκύπροι που οραματίζονται δύο κράτη κυρίαρχα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ξυπνήσουν από το όνειρο. Δεν ήταν επικίνδυνες ιδέες του κύριου Αναστασιάδη για χαλαρή Ομοσπονδία? Ο κύριος Αναστασιάδης μίλησε για νέες ιδέες, για χαλαρή Ομοσπονδία, μακάρι, για αποκεντρωμένη Ομοσπονδία. Αγαπητέ μου κύριε Νεοφίτου, συνονόματος είναι. Μα για όνομα. Ένας πολιτικός στην Κύπρο είναι που μιλά με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας στα κατεχόμενα. Ένας. Υπάρχουν οι πλήστοι που δεν μίλησαν με κανένα. Υπάρχει το ΑΚΕΛ,
που μιλά μόνο με 2-3 κόμματα. Που όντως είναι προοδευτικά και θέλουν τη λύση του Κυπριακού στο μοντέλο της Ομοσπονδίας. Ένα να σας πω γιατί μίλησα με το σύνολο των πολιτικών ηγετών και το γνωρίζεις κύριε. Η ιδέα του Προέδρου Αναστασιάδη για αποκέντρωση εξουσιών που την θεωρώ ορθή και ουσιαστική χαιρετίζεται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων στα κατεχόμενα. Με το αστεράκι να πει τι θέλει ο Πρόεδρος. Ακριβώς. Και μου είπαν, και το πω, δεν έχω λόγο να κρύψω από οτιδήποτε και με ξέρετε, είμαι ευθύς. Σε όλους όσους συναντήθηκα και με τον Τατάρ και με τον Οζερσάη και με τον Ερχάν και με τον πρόεδρο του κόμματος του Ακιτζή, όλοι ξέρετε τι μου είπαν. Καλοδεχούμενη η πρόταση. Θα κάνει την Ομοσπονδία τη λύση πιο λειτουργική. Απλά, ναι, μου είπαν. Εσείς ως Ελληνοκύπροι φέρτε μας τη λίστα ποιες εξουσίες θέλετε να πάνε στις συνιστώσεις πολιτείας και εμείς είμαστε έτοιμοι να τις αποδεχτούμε. Ένα λεπτό και για την πολιτική ισότητα λένε οι Τουρκοκύπροι. Τώρα αφού τα λέμε και είστε ρεαλιστές. Να ολοκληρώσουμε ραλί με την αυτή. Να μην τα λέμε εμείς, να τα λέμε ολόκληρα λίγο. Πολιτική ισότητα, ψήφος του Τουρκοκυπρίου. Και λένε μια αρχή που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λένε όλοι τους από εκεί ότι ανεξάρτητα πόσες εξουσίες θα μείνουν στην κεντρική, όσες μείνουν πρέπει να υπάρχει η πολιτική ισότητα. Με μια θετική ψήφο, εσείς τι λέτε? Εμείς ως Δημοκρατικό Συναγερμό ξέρετε πολύ καλά ότι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε για να βρεθεί λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να παρακάμψουμε την πολιτική ισότητα. Όσον αφορά τα θέματα λειτουργικότητας που κατανοούμε και έχει δίκαιο ο πρόεδρος Αναστασιάδης, πρέπει να τα κουβεντιάσουμε με τους Τουρκοκύπριους πώς διασφαλίζεται από τη μια η πολιτική ισότητα και από την άλλη δεν υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργικότητα του κράτους. Άρα στο ερώτημά μου θεωρώ ότι με τον τρόπο που απαντήσατε και προηγουμένως πιστεύετε ότι είναι εφικτή η Ομοσπονδία και υπό τις συνθήκες που βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Σε αυτόν μένουμε προσιλωμένοι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το άλλο είναι η συνέχιση της μη λύσης με την κατάσταση να χειροτερεύει. Το τσουνάμι. Όπως είτε είναι αυτά που βλέπουμε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, είτε επί εδάφους πήγαμε τον τελευταίο καιρό στην περιοχή της Μόρφου. Εγώ ναι. Κυρία Ραλή. Εγώ δυστυχώς έχω πάει, το έχω πει πολλές φορές. Ο χρόνος, η διέλευση του χρόνου σημεντώνει την κατοχή όχι μόνο επί εδάφους, δυστυχώς. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας. Πώς απάντατε στις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός ευθύνονται για τη διάλυση και το κλείσιμο του συνεργατισμού, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, εμείς οι Κύπροι μάθαμε να είμαστε επιμηθείς. Να συμβεί κάτι και να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Να επιρρύπτουμε ευθύνες και να κατηγορούμε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας. Συνεργατισμός. Ήταν ένα προβληματικό συνεργατικό τραπεζικό ίδρυμα και να πω από πού ξεκινούσαν όλα τα κακά. Γιατί ο συνεργασμός δεν έγινε το 18, ούτε το 13, ούτε το 2000. Αυτοί που έδιναν δάνεια είναι αυτοί που ψηφιζόντουσαν από τους δανειολήπτες. Χρειάζεται να κάνω επεξήγηση? Εννοείται τα συμβούλια τα οποία εκλέγονταν και διοικούσαν. Για να βγω επίτροπος κάθε 3 χρόνια έπρεπε να με ψηφίσει αυτός που του δίνει δάνεια. Αν δεν έδινε δάνειο, δεν σε ξαναψήφισε. Αν του έδινε δάνειο και του ζητούσε ό,τι έπρεπε να πληρώσει για να του πουλήσει στο χωράφι του, δεν θα σε ξαναψήφισε.
μπορούσε να έχει βιωσιμότητα. Το 2013 βάλαμε 1,5 δισεκατομμύριο. Κάποιος έκανε μελέτες. Όχι όπως αυτές του ΟΚΕΛ για να βγούμε από το ευρώ. Μελέτες για τις ανάγκες του συνεργατισμού. Και έστειλα 4 επιστολές. Το Σεπτέμβριο του 2013, στον τότε διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον Πανίκο Δημητριάδη, και του είπα ξανακάνε του λογαριασμού σου. Δεν αρκούν 1,5 δις για κεφάλαια στο συνεργατισμό. Ήταν μετά το κούρεμα όμως. Σεπτέμβριο του 2013 δηλαδή. Σεπτέμβριο ήταν η ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού. Ναι, ναι. Του συνεργατισμού ανακεφαλαιωτό το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι. Και του είπα ότι με βάση τη μελέτη της PIMCO, εάν που επρόβλεπα στο χείριστο σενάριο τα μη εξυπηρετούμενα θα πήγαινα στο 40%, οι λογαριασμοί οι δικοί μας και του επιτελείου μας είναι ότι θα χρειαζόμαστε πέραν του 1,5 δις ακόμα 2,5 δις. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού άγγιξαν το 60%. Άραστε. Τα 2,5 ήταν 3,7. Έγιναν λάθη και μετά το 2013. Βεβαίως και έγιναν λάθη. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Πάντως με όσα λέχθηκαν από το κυβερνητικό στρατόπεδο κύριε Νεοφύτου μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό, επικριτικά και κυρίως σε ό,τι αφορά και από πλευράς κυβέρνησης υπήρξε και μια έντονη φρασιολογία και από πλευράς του Προέδρου σε σχέση με το περιεχόμενο του πορίσματος. Βλέπουμε σήμερα την νομική υπηρεσία να έχει αποστείλει μια επιστολή προς την αστυνομία, προς τον αρχηγό αστυνομίας. Δεν ζητεί μόνο για την πρώτου 2013 διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων, αλλά καταγράφηκε μια σειρά από ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και για την μετά το 2013 περίοδο και για το ρόλο που έπαιξαν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι φαίνεται εν τέλει μπροστά στο πολιτικό κόστος που μπορεί να δημιουργούσε το περιεχόμενο του πορίσματος, όπως είχε καταγραφεί κύριε Νεοφύτου, να υπήρξαν κάποιες βεβαιασμένες πολιτικές τοποθετήσεις σε σχέση με τον αφορισμό, αν θέλετε, πολλών παραμέτρων του σχεδίου. Του πορίσματος, εμείς. Του πορίσματος, ναι, του περιεχόμενου. Θα επαναλάβω τη θέση του Δημοκρατικού Συνεργού. Το πόρισμα είναι ένα σοβαρό πόρισμα. Σοβαρό πόρισμα που καταγράφει και το τι έγινε πριν από το 2013 και τι έχει συμβεί μετά από το 2013. Μιλά για τις πολιτικές ευθύνες των κομμάτων πριν από το 2013 που είχαν καταστροφικές συνέπειες για τον συνεργατισμό. Όπως και πολιτικές ευθύνες των κομμάτων και μετά το 2013, αλλά και πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης. Η μόνη διαφορά μου ως συναγερμός και ως αβέροφ Νεοφύτου με τους υπόλοιπους ήταν ότι εγώ μιλούσα για ένα σεβασμό προς το σύνολο του πορίσματος και οι άλλοι έπιασαν μόνο ένα κομμάτι που αφορούσε μόνο τις ευθύνες της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει να παίρνουμε στο σύνολό του ένα πόρισμα και όχι αλακάρτ και ό,τι μας βολεύει. Αυτά δήλωσα και στη Βουλή, τα δηλώνω και απόψε. Ναι, και βεβαίως υπάρχουν και λάθη που έγιναν από την κυβέρνηση μετά το 2013. Αλλά και βεβαίως υπάρχουν και λάθη που είχαν καταστροφικές συνέπειες στο συνεργασμό από τα πολιτικά κόμματα και πριν από το 2013 και μετά το 2013. Και από το Δημοκρατικό Συνεγερμό. Και από το Δημοκρατικό Συνεγερμό. Είχε μια ευκαιρία, φαίνεται όμως, ο συνεργατισμός όμως, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του κ. Νεοφύτου. Φάνηκε ότι η διαχείριση όμως δεν ήταν καθόλου αντάξια αυτής της ευκαιρίας. Εκ των πραγμάτων εννοώ, εκ του τέλους. Είπα σεβασμό στο πόρισμα και είπα είναι ένα σοβαρό πόρισμα. Έρχομαι τώρα στην θέση να κάνω την κριτική. Ήταν λάθος το ότι κάναμε τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου κρατική, γνωρίζοντας τις κρατικές
και τις κομματικές παθογένειες σε αυτόν τον τόπο. Και χωρίζοντας τους καταθέτες, σε καταθέτες της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου και καταθέτες του συνεργατισμού. Επιπρόσθετο, και τα λέμε για να καταλάβουμε τα λάθη μας και εκ των υστέρων. Υπήρχαν και μερικά βιώσιμα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Λάθος της Τρόικα, γιατί και εκείνοι δεν είναι αλάνθαστοι, δεν έχουν το αλάθητο του Πάπα. Μπλέξαμε όλα μαζί στην ενοποίηση και τα προβληματικά με μερικά μη προβληματικά. Και στο τέλος πήγαν όλα. Άρα ήταν λάθος η ενοποίηση. Όχι, όχι, όχι. Η ενοποίηση έπρεπε να είχε γίνει, αλλά θα μπορούσαμε να κρατήσουμε 3, 4, 5 που ήταν ήδη ξεχωριστά. Αλλά πάλι το μεγάλο λάθος έγινε το 2013. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Νεόφυτη. Κύριε Πρόεδρε, έχω δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι σε ό,τι αφορά το συνεργατισμό, έχετε απαντήσει, αλλά επιμένω ότι έχουν γίνει δύο αναδιαρθρώσεις και λέγαμε στον κόσμο και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι είναι βιώσιμος ο συνεργατισμός και μπορεί να αντέξει. Λέγαμε ψέματα στον κόσμο. Ο Πρόεδρος έλεγε ψέματα γιατί έρχονταν εκλογές. Το ένα το σημείο είναι αυτό σε ό,τι αφορά το συνεργατισμό. Το δεύτερο το σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι κυβερνάτε εδώ και 7 χρόνια. Στα 7 αυτά χρόνια έχουν κλείσει δύο τράπεζες. Υπήρξε κούρεμα καταθέσεων. Και στις υπήρξε κούρεμα καταθέσεων. Το δημόσιο χρέος σήμερα έχει ανέρθει από το 80% στο 104% το δημόσιο του χρέους. Και θα ήθελα να απαντήσετε στους εργαζόμενους, στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι σήμερα εργάζονται με μισθούς 800, 900 και 1000 ευρώ, δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον μισθό, ή μιλούμε σε έναν εργασιακό περιβάλλον απάνθρωπων, εργασιακό περιβάλλον χωρίς ρυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις, 12 ώρα, 14 ώρα. Ο κόσμος ποιο μέλλον έχει αυτή την κυβέρνηση για να πιστέψει και ο νέος ότι μπορεί να φτιάξει την οικογένειά του, να ελπίζει σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Νεοφύτου, έχετε δίκιο. Κυβερνούμε 7 χρόνια. Και είπατε, κλείσαμε δύο τράπεζες. Μας φορτώνεις και αυτήν που ο Πανίκος Δημητριάδης είπε ότι την κρατούσε η κυβέρνηση του Χριστόφια στον αναπνευστήρα μέχρι να αλλάξει κυβέρνηση. Μου είπατε για τους μισθωτούς των 800 και 1000 ευρώ. Και συμφωνώ. Πρέπει να εργαστούμε, να φτιάξουμε μια οικονομία και έχω όραμα για τον τόπο μου. Όχι για να γίνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι ένα μίζερο όραμα. Έχω καλύτερο όραμα για τον τόπο μου, όπου ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα να είναι ψηλότερος από το μέσο μισθό στο δημόσιο τομέα και χωρίς αυτό να υπονοεί ότι πρέπει να μειωθούν οι μισθοί του δημόσιου τομέα. Αλλά σίγουρα οι 800 ευρώ και 1000 δεν είναι αξιοπρεπής μισθός, κύριε Νεοφύτου. Ήταν μήπως αξιοπρέπεια το ότι κάποιοι παράλαβαν μια οικονομία χωρίς ανεργία και μας παράδωσαν μια Κύπρο με κοινωνικά παντοπολία και την ανεργία στο 18%. Ένα στους 5 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα έζησε τον εφιάλτη της ανεργίας. Γιατί ξεχνάμε σε αυτόν τον τόπο. Ξέχασαν κάποιοι ότι μας παρέδωσαν μια οικονομία με 4 χρόνια συνεχούς ύφεσης. Και έχουμε σήμερα μια οικονομία με τους ψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Μια οικονομία που μας έδωσε το δικαίωμα να βάλουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπου 27.000 οικογένειες έχουν ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Άλλοι άνοιγαν κοινωνικά παντοπολία και άλλοι με τις πολιτικές τους κλείουν τα κοινωνικά παντοπολία.
Δεν είναι να λες του εργαζόμενου ότι έχω φιλοεργατικές πολιτικές και όταν τις βάλεις και έχετε δίκιο για να μιλούμε για τα αποτελέσματα. Εφαρμόστηκαν, αγαπητοί μου, οι αριστερές και οι φιλοεργατικές πολιτικές. Και ποιο αποτέλεσμα ήταν? Να φτωχοποιήσουν την Κύπρο. Να στείλουν τον εργαζόμενο στην ανεργία. Δεν ξανάζησε ο τόπος μας 18% ποσοστό ανεργίας. Και είμαστε σήμερα στο 7 και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά και αν ακόμα έχουμε 0 ανεργία, δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι αν δεν ανέβουν σταδιακά και οι μισθοί και να έχουμε αξιοπρεπούς μισθούς. Και ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνο, ειλικρινά, για να φέρουμε στον κύριο Νεοφύτου, αλλά το θράσος της αριστεράς. Μας χειροκόπησε τη χώρα, φτωχοποίησε το λαό μας, προσπαθούμε και ξαναχτίζουμε την οικονομία της χώρας, βελτιώνονται οι καταστάσεις και μας ζητούν και τα ρέστα. Κύριε Πρόεδρε, πώς βελτιώνονται οι καταστάσεις? Μιλάτε ότι υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν κέρδη. Αυτά τα κέρδη και η ανάπτυξη πού διοχετεύονται? Διοχετεύονται σε αυτόν τον κόσμο που είναι με τα 800, τα 900 ευρώ ή διοχετεύονται στα χρυσά διαβατήρια, στους πύργους? Πού διοχετεύεται ο πλούτος ο οποίος παράγεται? Χαίρομαι που και δημοσιογραφικά μπαίνουν τα συνθήματα της αριστεράς. Μπορεί να υπάρχει κέρδος, αλλά που πάει στους ολίγους. Καλά, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι στους ολίγους. Όταν η ενεργία από 18 πάει στο 7, ποιοι επωφελούνται? Είναι οι ολίγοι? Δεν είναι ο φτωχός ο κόσμος που βρίσκει δουλειά? Όταν ενισχύει την πολύτεκνη μάνα, ποιοι επωφελούνται, οι έχοντες και κατέχοντες? Όταν κάνεις ένα δίχτυ προστασίας για να προστατεύσεις 30.000 σπίτια μέσα από το σχέδιο εστία, ποιοι επωφελούνται, οι έχοντες και κατέχοντες? Όταν ενισχύεις την κοινωνική πολιτική, όταν βάζεις προγράμματα για τη στεγαστική και την προσφυγική πολιτική από το Υπουργείο Εσωτερικών με δεκάδες εκατομμύρια που θα διπλασιαστούν η βοήθεια προς αυτά τα προγράμματα, είναι οι έχοντες και κατέχοντες? Και θέλω να πω, μα φτάσαμε στο σημείο να νιώθω ότι λύθηκαν τα προβλήματα του τόπου? Βεβαίως όχι. Είναι γι' αυτό που λέω και απευθύνομαι στην κοινωνία να μην επιτρέψουμε το πίσω γύρισμα, να κρατήσουμε την χώρα στη σωστή της πορεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στη Ραλή. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Νεοφύτου, αφού παίζουμε στο γήπεδό σας και είναι η οικονομία. Και σε αυτό. Ναι, και σε αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε, ως έχουν τα πράγματα στην κυπριακή οικονομία, οι τράπεζες που υπάρχουν στη χώρα αντέχουν? Το πρώτο. Και το δεύτερο, για την κοινωνική πολιτική την οποία είπατε, θέλω να σας ρωτήσω για την θεσμοθέτηση ύπαρξης κατώτατου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συμπίπτουν οι θέσεις σας με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Βεβαίως. Το βεβαίως που πάει στο δεύτερο. Άρα δεν θέλετε κατώτατο μισθό. Το βεβαίως συμπίπτουν. Το βεβαίως συμπίπτουν σημαίνει ότι... Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι ενάντια στη θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι ενάντια στη συζήτηση. Στη συζήτηση. Μιλάω για θεσμοθέτηση. Στη συζήτηση. Ναι. Αυτό που και εμείς λέμε, πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε ενάντια ούτε ως Δημοκρατικός Συναγερμός στη συζήτηση. Στη θεσμοθέτηση, επαναλαμβάνω. Το γνωρίζω, κύριε Παπαγεωργίου. Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντάω. Μάλιστα. Πρέπει πρώτα οι δείχτες της οικονομίας να είναι τέτοιοι που να μπορούν να έχουν γερά θεμέλια για να αντέξουν. Εάν σήμερα τον κατώτατο μισθό των 800 ευρώ θα αποφασίσω εν μία νυχτή να τον κάνω 3.000, είναι κάτι που θα ακουστεί ωραία. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Οι πλήστοι που σήμερα έχουν ένα μισθό 800 και 1.000, με την εφαρμογή θα μείνουν στην ανεργία.
Έτσι απλά. Γιατί είδα και κάποια κόμματα. Είπα και είπε η κυρία Μιχαήλ προηγουμένως ότι κύριε Νεοφύτου δεν πάτε με το ρεύμα για να λέτε πράγματα έβηχα. Πρέπει να μετράς. Βεβαίως και πρέπει να βελτιώνεις τις συνθήκες των εργαζομένων, διαφορετικά δεν έχεις την κοινωνική συνοχή. Αλλά είναι εύκολο να πεις, θεσπίζω αύριο κατώτατο μισθό για όλους και σε λέω ότι ο κατώτατος μισθός έστω και για το τελευταίο επάγγελμα 3.000 ευρώ. Δεν θα με χειροκροτήσει η κοινωνία. Πώς θα ανακουφίσουμε τις νέες γενιές. Μπορεί η οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τα αντέξουν. Γιατί αν θα κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα έχουν να παίρνουν ούτε ένα ευρώ οι εργαζόμενοι. Άρα πρέπει με τη βελτίωση των συνθηκών της οικονομίας να ανεβαίνουν και οι κατώτατοι μισθοί εκεί που είναι καθορισμένοι, αλλά να μπαίνει στη συζήτηση και η θέσπιση και σε κάποιους άλλους κλάδους. Με νουσιμάδα, σοφροσύνη και οικονομική γνώση και όχι για αλίευση ψήφων. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό να το είπα. Μας απομένουν 4 λεπτά. Θα το πω και θα το επαναλάβω. Οι τράπεζες όμως μας είπε ο κύριος Νεοφύτου. Το εύκολο πράγμα είναι να λες ότι είσαι φίλος των εργαζομένων. Και θα κάνω, εμείς είμαστε οι νεοφιλελεύθεροι και κυβέρνησε το Εργατικό Κόμμα. Εφάρμοσε φιλοεργατικές πολιτικές. Αφού είμαστε νεοφιλελεύθεροι, άρα εφαρμόσα νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εφαρμόστηκε η φιλοεργατική πολιτική, εξαπλασιάστηκε η ανεργία. Εφαρμόστηκαν οι φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, από το 18 στο 7 η ανεργία. Μόνο και την ανεργία. Αφού μιλάμε για αποτελέσματα, κύριε Νεοφύτου. Για τις τράπεζες, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Για τις τράπεζες. Ναι. Ακούστε, αντέχει η οικονομία. Κυρία Μιχαήλ, ένα άλλο κλισέ που ανεβάζει τη δημοτικότητα ενός πολιτικού στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη είναι τα βάζεις με τις κακές τράπεζες. Ένα πράγμα να πω. Οι τράπεζες. Είναι εύκολο να ανεβάζεις δημοτικότητα. Κανείς δεν τις θέλει. Οι καταθέτες έχασαν τις καταθέσεις τους και αυτοί που χρωστούν τους πιέζουν να πληρώσουν τα δανεικά. Άρα ποιος θα αγαπήσει μια τράπεζα? Χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει οικονομία. Μα εγώ δεν μιλάω για αγάπη, εγώ μιλάω για αντοχή. Λέω, χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει οικονομία. Και χωρίς χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλα θα γίνουν θρύψαλα και θα ζούμε καταστάσεις του 13. Θα σας διαβεβαιώσω. Μάλιστα. Ότι όχι μόνο αντέχουν οι τράπεζές μας, αλλά είναι σε υγιή κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Κύριε Νεοφύτου, μήπως το Αγγέλ σας έκανε κάποια κίνηση ΜΑΤ με το να βάλει Τουρκοκύπριο υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο? Εδώ και μια εβδομάδα, σχεδόν μια εβδομάδα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είμαστε περίπου τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, έχει επικεντρωθεί σε επικρίσεις σε ό,τι αφορά Τουρκοκύπριους υποψηφίους, αν είναι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, δανεικές ή όχι κάποιες ψήφοι που στοχεύει το ΑΚΕΛ. Και σας αποδίδει και πανικό του ΑΚΕΛ για την επίθεση που κάνετε. Και απαντώντας αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν θα έβαζε ο Δημοκρατικός Συναγερμός επίσης έναν Τουρκοκύπριο υποψήφιο, αν είχε κάποιον ο οποίος να έχει ιδεολογική ταύτιση μαζί του. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έβαζε Τουρκοκύπρο υποψήφιο ή αν ήταν λιμένο το Κυπριακό. Γιατί αυτός ο όρος. Σας λέω, τι θέση. Ναι, γιατί όρος. Και επιπρόσθετα με ένα ξεκαθάρισμα. Ότι οποιοδήποτε εκλεγεί δεν θα αντιπροσωπεύει το κόμμα. Το κόμμα είναι για κάποια ιδεολογικής κατεύθυνσης ζητήματα. Αλλά θα είναι εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλά, ποιος το αμφισβητεί αυτό? Οι εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν γίνονται. Ποιος το αμφισβητεί? Δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτή η ερώτηση. Μου δίδεται η ευκαιρία να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Εμείς δεν αναφερθήκαμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός
και προκαλώ οποιονδήποτε, αν έχει οποιαδήποτε αναφορά ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή ο πρόεδρος με υποψήφιο. Τα ερωτήματά μας είναι στο ΚΕΛ. Και δεν πήραμε και δεν θα πάρουμε απαντήσεις. Και δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Και θα σας πω και γιατί δεν θα πάρουμε απαντήσεις. Και αν υπάρχει ένα κόμμα που κάνει επίθεση σε τουρκοκύπριο υποψήφιο, δεν είναι άλλο από το ΚΕΛ. Που άφησε και υπονοούμενα στο Στρελέν Λεβέντ ποια η σκοπιμότητα της υποψηφιότητάς του. Δεν ακούσατε, κυρία Μιχαήλ. Σε ένα συνδυασμό 6 Τουρκοκυπρίων. Άλλοι με τοπικά τα βάζουν με Τουρκοκύπριους υποψήφιους. Όχι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Εσείς προσελωθήκατε στο ΑΚΕΛ όμως, άρα ουσιαστικά ένα λεπτό. Εμέσως στον κύριο Κιζίλη δεν κάνατε τόσο καιρό δηλαδή. Ακούστε. Τα ερωτήματα παρακαλώ να ολοκληρώσει, γιατί έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος. Τα ερωτήματα μας ήταν συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι γίνονται διπλές, όχι αντίληψη, είναι μια πραγματικότητα. Γίνονται διπλές προεκλογικές εκστρατείες. Μια στις ελεύθερες περιοχές, μια στα κατεχόμενα. Πρακτική ανάγκη θα μπορούσε να πει κάποιος. Και γιατί δεν κάνετε κι εσείς. Η επικράτεια είναι όλο το δικαίωμα. Αφού δώσετε το δικαίωμα να ψηφίσουν οι Τουρκοκύπριοι, πώς θα ψηφίσουν. Παρακαλώ να ολοκληρώσω ο κύριος Νεοφύτου, γιατί έχουμε ολοκληρώσει και για τον χρόνο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να υποβληθούν όλες οι ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και να τις απαντήσω. Παρακαλώ. Αλλά θέλω και τον χρόνο να τις απαντήσω. Ναι, πρέπει να τηρούμε όμως και τους χρόνους όπως τηρήσαμε και στους άλλους αρχηγούς των κομμάτων. Κατανοείτε ότι είχα τρεις παρεμβάσεις. Ναι, παρακαλώ. Χωρίς να μπορώ να ολοκληρώσω. Ναι. Τα ερωτήματα μας ήταν συγκεκριμένα γιατί υπάρχουν πραγματικότητες. Άλλες προεκλογικές στα κατεχόμενα, άλλοι προεκλογικοί στις ελεύθερες περιοχές. Και ρωτήσαμε ένα απλό πράγμα για μας. Μην μου αναφέρεστε τι είπε ένα κυβερνητικό στέλεχος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είπε ότι για μας σεβασμός η συμμετοχή. Είτε στη διαδικασία των εκλογών, είτε στα ευρωψηφοδέλτια. Γιατί, ποια είναι η δική μας ερμηνεία. Η συμμετοχή του σημαίνει αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραγνώριση και καταδίκη του ψευδοκράτους. Διότι δεν μπορεί να συμμετέχεις σε εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην αποκηρύσεις το ψευδοκράτος. Αυτό το απλό έχει 10 μέρες που το ζητούμε να μας το ξεκαθαρίσει το ΕΚΕΛ και δεν το ξεκαθαρίζει. Το ξεκαθάρισε ο Νιαζί. Ο Νιαζί και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το δεύτερο. Κάνουν προεκλογική στα κατεχόμενα και υπόσχονται ότι αν εκλεγεί Τουρκοκύπριος θα μιλούν στην εναρκτήρια και στις ομιλίες και παρεμβάσεις στα τουρκικά. Και λέω ότι αυτό είναι ένα ψέμα. Γιατί αν κάποιος έβαλε το θέμα της τουρκικής γλώσσας, ήταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης και έχουμε το όχι της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε. Θα δίνουμε 30 δευτερόλεπτα για το καταληκτικό σας σχολείο και ολοκληρώνουμε γιατί λυπούμε, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Κοιτάξτε, δεν μιλήσαμε καθόλου για την Ευρώπη. Θα υπάρχουν άλλες συζητήσεις. Ναι. Έχουμε ευρωεκλογές. Και το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με μια φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση ή θα πισωγυρίσουμε με τον ευρωσκεπτικισμό και τις ομάδες εκείνες που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης. Η Ευρώπη κινδυνεύει και από τις δυνάμεις που την πολεμούν και από τους ευρωσκεπτικιστές. Η Κύπρος είναι στην Ευρώπη και έχουμε ευρωεκλογές χάρη στο Γλαύκο Κληρίδη και το συναγερμό και τη στήριξη της Ελλάδας και της κοινωνίας. Δεν θα μιλούσαμε σήμερα για ευρωεκλογές αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο όραμα. Είναι μεγάλη κατάκτηση, δεν είναι τέλεια η Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να την πολεμάς για να την βελτιώσεις. Την Ευρώπη τη βελτιώνεις με τη συμμετοχή σου και όχι με τις αντιδράσεις σου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε και τους τρεις αγαπητούς συναδέλφους, τη Στέλλα Μιχαήλ, τον Νεόφυτο Νεοφύτου και τη Ραλή Παπαγεωργίου για τα ερωτήματα που επέβαλαν και για την παρουσία τους εδώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας νύχτα.